Καθημερινά στην ΑΕΛ οι εξελίξει τρέχουν καθώς πρέπει να βρεθούν λύσει σε μια σειρά από ζητήματα που είναι άμεσης προτεραιότητας. Οι Βυσσινοί χρειάζονται έναν τεχνικό σύμβουλο που θα έχει στενή συνεργασία με τον προπονητή Κρι Κόλμαν ώστε να δημιουργήσουν το ρόστερ της επόμενης περίοδου. Τη θέση αυτή αναμένεται να καλύψει ο Ανδρέα Μπονόβα. Την ίδια ώρα, φαβορεί για να αναλάβει βοηθό του αλλού τεχνικού είναι ο μέχρι πρότινο προπονητή του Πλατανιά Χανίων, Καβακά. Ο 38χρονο προπονητή την πρόταση του Προέδρου τη και θα είναι το δεξί χέρι του Κρι Κόλμαν. Το επόμενο ζήτημα που αποσχολεί τον ισχυρό άνδρα τη ΑΕΛ έχει να κάνει με τι ακαδημίε τη ομάδα. Αναζητεί ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνο αυτού του τμήματο, θα αναλάβει την οργάνωση αλλά και το σκάουτινγκ των νεαρών ταλέντων. Στο μεταξύ, την Τετάρτη, ο αλός τεχνικός των Βυσινή βρέθηκε στο Καρπενήσι, όπου επιθεώρησε το προπονητικό κέντρο που έχουν επιλέξει Βυσινή για την καλοκαιρινή του προετοιμασία. Τέλος, αύριο στην Αθήνα θα γίνει συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΑΕΛ Κώστα Πιλαδάκη, του Προπονητή Κρι Κόλμαν, του βοηθού της Μόρθου Καβακάκη και του Τεχνικού Συμβούλου Ανδρέα Μπονόβα, όπου θα συζητηθούν όλα τα καυτά θέματα της ομάδας.